Νέος μηδενισμός του Κοντέρ με την κυβέρνηση να διατηρεί ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου, καλώντας τους εκπαιδευτικούς σε δεύτερες σκέψεις. Στη σκιά της απορρίψης της χθεσινής πρότασης Αναστασιάδη, κυβερνητικοί κύκλοι δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα κίνηση από πλευράς Προεδρικού. Ξεκαθαρίζουν ότι η χθεσινή πρόταση παραμένει στο τραπέζι, ενώ διαμηνύουν ότι τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά. Εάν μέσα στα επόμενα 24 ώρα δεν διαφανεί φως στην άκρη του τούνελ, η κυβέρνηση θα προχωρήσει με βάση την απόφαση του Υπουργικού της 4ης Ιουλίου, πάνω στην οποία χτίστηκαν τα δεδομένα στελέχωσης για τη νέα σχολική χρονιά. Την ίδια προσέγγιση διατηρούν και πηγές της Πινδάρου, αφήνοντας υπόνοιες ότι κάποιες εκ των οργανώσεων είδαν με θετικό μάτι την πρόταση Αβέροφ και πως η απόρριψή της δεν έγινε συλλογικά. Επικαλούνται τη χθεσινή επεισοδιακή συνάντηση του Προέδρου του ΔΣΥ με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών λίγα μόλις λεπτά μετά την έκδοση ανακοίνωσης για την απόρριψη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Α, η Πινδάρου ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι η πρόταση απερίφθη λίγο πριν τη συνάντηση, η οποία κράτησε τελικά μόλις μερικά λεπτά και έληξε άδοξα, αφού ο Αβέροφ νεοφύτου θεώρησε ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει.